Ας πάμε λοιπόν στην πρώτη ερώτηση που υπάρχει μέσα στο φυλάδιό σας. Και λέει, έλεγχος όλων των συμβάσεων και όλων των συνθήκων διαχρονικά και αποκατάσταση κάθε οικονομικής βλάβης. Μάλιστα. Τι εννοείται, τι εννοεί το φυλάδιο? Αρχικά να τονίσουμε εδώ. Για ποιες συμβάσεις μιλάει και για ποιες συνθήκες? Έχουν γίνει πάρα πολλές και δεν γνωρίζουμε μάλιστα και τον αριθμό των συμβάσεων και των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί διαχρονικά από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν μας έχει ενημερώσει στην ουσία κανένας ευρωβουλευτής. Άρα δεν γνωρίζουμε τίποτα γι' αυτό. Μάλλον δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Mm-hmm. Το μόνο βέβαια που είμαστε σίγουροι και το γνωρίζουμε απόλυτα είναι αυτό το οποίο βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια, το βιώνουμε και τώρα, το έχουμε βιώσει, αλλά θα το βιώνουμε και συνέχεια αν δεν αλλάξει κάτι για 99 χρόνια. Όπως μας λένε και τα μνημόνια, η Δανειακή Σύμβαση. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να πω ότι θέλουμε να δούμε λίγο τα αποτελέσματα όλων αυτών των συμβάσεων, τα οποία τι είναι, παράνομες συμβάσεις και άδικοι νόμοι, έχουν στερήσει στην ουσία τα ωφέλη των Ελλήνων πολιτών και τα συμφέροντά μας. Με δείγμα την Μνημονιακή Σύμβαση, έτσι, όπου εκεί εγχωρήσαμε ακόμη με τον νόμο 3845 και την ηθική μας κυριαρχία, ξεπουλώντας κάθε περιουσιακό στοιχείο του έθνους μας, όπως αναφέρει ο νόμος 3845. Ναι. Άρα, είναι επιτακτική ανάγκη ο έλεγχος κάθε συμφωνίας και κάθε σύμβασης, και οφείλει η Ελλήνων Συνέλευσης να ελέγξει κάθε συμφωνία και κάθε σύμβαση, έτσι ώστε να αποδοθούν τα δίκαια, τα συμφέροντα και τα ωφέλη για κάθε Έλληνα πολίτη, αλλά και για κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Και αυτό είναι καθήκον της Ελλήνων Συνέλευσης. Άρα, η Ελλήνων Συνέλευσης, για να έρθω και στη βλάβη που είπατε, που έχουν προκληθεί από αυτές τις συμβάσεις, θα αποκαταστήσει κάθε βλάβη που έχει δημιουργηθεί από οποιαδήποτε συνθήκη ή συμφωνία. Βλάβη που κατεπέκτησε την εισπράτη ο Έλληνας ο πολίτης. Βεβαίως. Και θα επαναφέρει τις έννοιες της δικαιοσύνης, της αλήθειας και της ισότητας μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης.